Έτοιμος να παραδώσει την Προεδρία το 2023, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού το βράδυ της Δευτέρας. Η θητεία μου τερματίζεται οριστικά με τη λήξη της παρούσας πενταετίας. Κατά τη συνεδρίαση τέθηκαν τα χρονοδιαγράμματα από το κόμμα για την υποβολή υποψηφιωτήτων από τα μέλη του για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου του DC στην εκπομπή της Digital Offsite On Air, η επιλογή του προσώπου που θα διεκδικήσει την Προεδρία θα επιλεγεί από το Ανώτατο Συμβούλιο. Βάλαμε κάτω τα χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών και έχουμε στις 10 του Γενάρη το πρώτο ορόσημο που όποιο μέλος της παράταξης ενδιαφέρεται να είναι ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2023 μπορεί να υποβάλει την υποψηφιότητά του στο κόμμα και η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου θα γίνει στις 12 Μαρτίου του 2022. Η χειρή απουσία από τη συνεδρίαση ήταν αυτή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος μέσω επιστολής του επικαλέστηκε άλλες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, γεγονός που επέκρινε μερίδα μελών του κόμματος.